στους Δελφούς, ένα από τα πιο επιβλητικά τοπία της Ελλάδας. Οι αρχαίοι είχαν τοποθετήσει τον ομφαλό της γης. Το ξακουστό αρχαίο μαντίο στο ιερό του Απόλλωνα λειτουργήσε αδιάλειπτα για εκατοντάδες χρόνια, δίνοντας στους Έλληνες τους ιδιότυπους χρησμούς του από τους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι και την εποχή του Ιουλιανού. Οι εκτεταμένες εργασίες προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στα ιερά του Απόλλωνα και της Αθηνάς Προνέας, στο γυμνάσιο, στην Κασταλία και στη Ρωμαϊκή Αγορά, βελτίωσαν τη συνολική όψη του χώρου. Όμως, καθοριστική για την προστασία του είναι η εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, η οποία υλοποιήθηκε χάρη σε συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια. Μία σειρά παρεμβάσεων, όπως η συντήρηση της περίφραξης, η αλλαγή των θυρών των εισόδων στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο και η αλλαγή στεγάστρου στο εκδοτήριο εισιτηρίων, βελτίωσαν την πρόσβαση των επισκεπτών στο χώρο, καθώς και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησής τους. Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και αποψήλωσης σε πολλά σημεία ημέρεψαν την όψη του χώρου και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη συντήρηση των μνημείων.